Εμείς βλέπουμε τις καλύτερες στιγμές από τον αγώνα και θα ήθελα, Σταύρο, έτσι να προωθήσουμε λίγο τη διαδικασία της απονομής προκειμένου να δούμε και τα παιδιά να παραλαμβάνουν τα μετάλλια τους, τους τροπεούχους στο τρόπαιο του νικητή και τους χαμένους σε μια μεγάλη στιγμή, γιατί το να φτάσει μέχρι τον τελικό σε ένα τουρνουά με τόσο μεγάλη συμμετοχή δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα του κόσμου. Θυμίζω ότι 5-4 στα πέναλτι κρίθηκε ο τελικός. Τον κέρδισε η ομάδα των Γκαλάκτικος σε βάρος της Ομόνιας. Αυτή είναι η καλύτερη ευκαιρία που είχαν οι μετέπειτα νικητές στην διάρκεια του 40 λεπτού. Νωρίτερα είδαμε και ένα δοκάρι από πλευράς της Ομόνιας. Υπάρχει έτσι μια αγωνία ιδιαιτέρως μεταξύ των πρωταγωνιστών. Θα δούμε σε λίγο το πλάνο που είναι αγκαλιασμένοι στο κέντρο του γηπέδου και η Ομόνια και οι Γκαλάκτικος, οι ποδοσφαιριστές τους. Αχιλλέας Παναγιώτου λοιπόν απέναντι από τον Ανδρέα Παύλου στην πρώτη εκτέλεση πέναλτι στον τελικό της μεγαλύτερης ηλικιακά κατηγορίας του Antenna Soccer Tournament. Εκτελεί ο Αχιλλέας Παναγιώτου και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. 1-0 η Ομόνια. Πάει για την εκτέλεση ο Λουκάς Κυριάκου. Από πλευράς Γκαλάκτικος. Εκτελεί ο Κυριάκου και στέλνει και αυτό στην μπάλα στα δίχτυα. 1-1. Σειρά για την Ομόνια. Ο Ανδρέας Όξινος έχει για να εκτελέσει το πέναλτι. Δεύτερο πέναλτι για την Ομόνια. Εύστοχοι και οι δύο πρώτοι εκτελεστές και των δύο ομάδων. Ανδρέας Όξινος λοιπόν απέναντι από τον Ανδρέα Παύλου. Εκτελεί, είναι εύστοχος και αυτός. 2-1 η Ομόνια. Ο Γαβριήλ Κασάπης είναι ο επόμενος παίκτης που θα εκτελέσει, ενώ εσείς ξαναβλέπετε το προηγούμενο πέναλτι. Γαβριήλ Κασάπης. Εκτελεί ο Κασάπης, απέκρουσε ο τερματοφύλακας της Ομόνιας, ο Χρήστος ο Πελεκάνος. Συνεχίζει να προηγείται η Ομόνια με 2-1. Πάμε για την τρίτη εκτέλεση της Ομόνιας και έχει αναλάβει, έχει πάρει ήδη τη θέση του ο Νεκτάριος ο Κυριάκου. Χτελεί ο Κυριάκου και ευστοχή. 3-1 η Ομόνια. Για τους Γκαλάκτικους ο Νικόλας ο Μακεδόνας. Μακεδόνας εκτελεί και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. 2-3 μειώνει η Γκαλάκτικος. Εύστοχος ο Μακεδόνας. Η απόκρουση του τερματοφύλακα Χρήστου Πελεκάνου είναι που προς το παρόν δίνει το προβάδισμα στην Ομόνια, η οποία πάει για την τέταρτη εκτέλεση με τον Ιωάννη Χατσιγιάννη. Εκτελεί και αποκρούει ο τερματοφύλακας της Γκαλάκτικος, ο Ανδρέας Παύλου. Ευκαιρία για να φτάσει στην ισοφάριση. Για την ομάδα της Γκαλάκτικος τώρα έχει ο Ρέστης Σπετσιώτης. Αν ευστοχίσει, ισοφαρίζει. Έχει πάρει φορά ο Ρέστης. Πέναντι από τον Χρήστο Πελεκάνο, εκτελεί και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. 3-3. Πάμε για την πέμπτη εκτέλεση. Έχουν χάσει από ένα πέναλτι δύο ομάδες. Εδώ η εκτέλεση του Σπετσιώτη πάρα πολύ καλή. Ο Μιχαήλ Τίμινης για την Ομόνια.
Εκτελεί και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Η Ομόνια προηγείται. 4-3. Ναι, 4-3 είναι. Πάμε και για την πέμπτη εκτέλεση. Από πλευράς Γαλάκτικος, ο νεόφυτος Χριστούδιας. Αν είναι εύστοχος, θα συνεχίσουμε με από μία εκτέλεση για κάθε ομάδα. Αν όχι, τελειώνει ο τελικός. Εκτελεί, στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. 4-4. Και τώρα θα χρειαστώ την βοήθεια με τον Στέφανος Ρώση. Για την Ομόνια. Απέναντι από τον Ανδρέα Παύλου. Ο Στέφανος εκτελεί στο δοκάρι πάνω στον τερματοφύλακα και έξω. Ευκαιρία για την ομάδα των Γαλάκτικος, αφού χάθηκε το πέναλτι από τον Στέφανο Ρώση, να φτάσει στην κατάκτηση του τροπέου στην μεγαλύτερη ηλικιακά κατηγορία. Πάει για την εκτέλεση ο Σταυριανός Ψάλτης. Απέναντι από τον τερματοφύλακα Χρήστο Πελεκάνο. Είναι η πρώτη φορά που δίνεται η δυνατότητα στο τουρνουά για μια ομάδα μέσα από μια εκτέλεση πέναλτι να φτάσει στην κατάκτηση. Σταυριανός Ψάλτης εκτελεί, η Γαλάκτικος θα πάρουν το τρόπαιο στη μεγαλύτερη ηλικιακά κατηγορία στο 7ο Antenna Soccer Tournament. Νικώντας τα πέναλτι την Ομόνια με 5-4, αυτή είναι η τελευταία εύστοχη εκτέλεση από τον Σταυριανό Ψάλτη. Χαρά από τη μια, απογοήτευση από την άλλη, όμως τα παιδιά όλα έδωσαν όλες τις δυνάμεις τους. Παρακολουθήσαμε έναν αμφίροπο τελικό. Έτσι είναι η διαδικασία των πέναλτι, έτσι είναι στο κορυφαίο επίπεδο στις μεγαλύτερες ομάδες του κόσμου. Είναι μια μικρογραφία, αν θέλετε, μεγάλων αγώνων και της χαράς και της απογοήτευσης που υπάρχει για τους νικητές και τους ηττημένους αντίστοιχα. Γαλάκτικος λοιπόν, παίρνουν το τρόπαιο, πολύ ωραίες εικόνες παρακολουθούμε με τους ποδοσφαιριστές να αλληλοσυγχαίρονται, τους προπονητές. Σε λίγο θα έχουμε και τις πρώτες αντιδράσεις τους μέσα από το ρεπορτάζ από τον συνάδελφο τον Σταύρο Γιάνγκου, και συνεχίζει και μακάρι να είναι καλά ο άνθρωπος να συνεχίσει με προπονητή τον Παναγιώτη Παναγή. Να τι πρωταθλητές. Έτσι υποδέχονται την κατάκτηση του τροπέου στην μεγαλύτερη ηλικιακά κατηγορία στο Antenna Soccer Tournament. Το 7ο Antenna Soccer Tournament.